Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη μου ικανοποίηση για τα χθεσινά αποτελέσματα της στρατηγικής συζήτησης που έγινε για την Τουρκία. Από την αρχή θέσαμε ένα στόχο, την ουσιαστική διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το κυπριακό. Και αυτό προκύπτει ξεκάθαρα μέσα από τα χθεσινά συμπεράσματα, αλλά και τη συζήτηση που έγινε. Συνειδητά, χθες το βράδυ στείλαμε ένα θετικό μήνυμα προς την Τουρκία. Ένα θετικό μήνυμα που η μετουσίωση αυτού του μηνύματος σε συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά εξαρτάται από την πρόοδο στο κυπριακό. Και είναι πολύ σημαντική συγκυρία, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη των συνομιλιών. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ηγέτες που συμμετείχαν στην συζήτηση. Πρώτα και πάνω απ' όλα τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Γαλλίας, τον Καγκελάριο της Γερμανίας, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, τον Πρωθυπουργό της Ολλανδίας και φυσικά τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Επιτροπής, που ξεκαθάρισα μέσα από τις παρεμβάσεις τους αυτή τη διασύνδεση, που αναγνώρισα τον επικοδομητικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Λευκωσίας και την ανάγκη αυτή τη στιγμή η Τουρκία, εάν επιθυμεί αυτό το θετικό μήνυμα, επαναλαμβάνω, να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες θετικές ενέργειες, να προχωρήσει σε εκείνα τα βήματα που χρειάζονται στο Κυπριακό. Από εκεί και πέρα θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στη συζήτηση που έγινε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πέραν του μηνύματος, του καθολικού μηνύματος, έτσι ώστε να μην υπάρξει επιδείνωση της κατάστασης, ήταν σημαντικό ότι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η θέση για να επανεξεταστεί το καθεστώς σε συγκεκριμένες περιοχές της Συρίας, χαιρετίστηκε και υποστηρίχθηκε από σημαντικό αριθμό κρατών. Αναφέρω ενδεικτικά η Δανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ελλάδα. Η Αυστρία δεν υπήρξε αρνητική τοποθέτηση από τον οποιονδήποτε και οι θεσμοί βλέπουν αυτή την διάσταση, την ανάγκη μετά από 14 χρόνια να επανεξετάσουμε το καθεστώς, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένων περιοχών, κάτι που θα έχει ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο και στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Από εκεί και πέρα, τόσο εγώ όσο και η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώσαμε για τον Λίβανο, για την εκεί επίσκεψή μου, αλλά και την επερχόμενη στις 2 Μαΐου από κοινού επίσκεψη με την Πρόεδρο της Επιτροπής, όπου μετά από πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ανακοινωθεί ένα συγκεκριμένο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης της χώρας και για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και για την ίδια τη χώρα που αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, που θεωρώ θα είναι ακόμη ένα βήμα σε αυτή την ολιστική μας προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό. Πρακτικά η διαδικασία για να έχουμε την επανεξέταση περιοχών της Συρίας, από πού ξεκινά, πόσο καιρό αναμένεται να πάρει? Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου ότι δεν είναι ασφαλής χώρα η Συρία στο σύνολό της. Άρα στο Συμβούλιο, γι' αυτό το θέσαμε χθες το βράδυ, πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για επανεξέταση του καθεστώτος συγκεκριμένων περιοχών στη βάση δεδομένων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα στην παρέμβασή μου μίλησα για συγκεκριμένους τρόπους για το πώς θα ξεκινήσουμε, σε συνεργασία για παράδειγμα με την UNHCR, να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Αντιλαμβάνομαι και από την παρέμβαση του Προέδρου του Συμβουλίου, αλλά και από κατηδίαν συζήτηση που είχαμε για το συγκεκριμένο θέμα, ότι ενδεχομένως να υπάρξει πριν την ολοκλήρωση της θητείας του και μια συνάντηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με όλα τα κράτη της περιοχής, μιλώ για τον αραβικό κόσμο, και στα θέματα συζήτησης θα είναι και το συγκεκριμένο. Η Συρία, που να θυμίσω, η Συρία έχει επανέλθει στους κόλπους του αραβικού συνδέσμου. Πρακτικά για τα ευρωτουρκικά, έχουμε κάτι που περιμένουμε σε πρωτοβουλίες από τις Κομισιόν ή το Συμβούλιο, έτσι ώστε να αρχίσει αυτή η διασύνδεση να γίνεται στην πράξη? Ναι, υπάρχει πρωτοβουλία και από πλευράς Συμβουλίου και από πλευράς της Επιτροπής. Την ίδια στιγμή, πέραν της Ελλάδος, που ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέτει συνεχώς το θέμα και θα έχει και συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, όπως είναι δημόσια γνωστό, θέλω να επισημάνω την παρέμβαση του Γερμανού Καγκελάριου χθες το βράδυ για το ρόλο που διαδραμάτισε στο να γίνει αποδεκτή από πλευράς Τουρκίας ο διορισμός της προσωπικής απεσταλμένης, αλλά και της προσπάθειας που συνεχίζεται έτσι η Τουρκία να ανταποκριθεί στα καλέσματα του Γενικού Γραμματέα
έτσι ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος. Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για θέματα ανταγωνιστικότητας. Πού είστε και την Κύπρο, τι την ενδιαφέρει σε αυτό το θέμα, ειδικά σε σχέση με την Κύπρο αγορά. Πρώτον, είναι σημαντικό ότι θα συζητήσουμε επιτέλους το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Ένα θέμα που ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε πολλά που πρέπει να κάνουμε, λαμβάνοντας υπόψη και με ποιους έχουμε να ανταγωνιστούμε. Και η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κλειδί και για τη μετέπειτα πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγγίζει ακόμη και το θέμα, το μεγάλο θέμα που μιλάμε, θα μιλάμε για στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως πρώτη διαπίστωση, κάτι που θα αναφέρω και στη συζήτηση που θα έχουμε μετά την παρουσίαση της έκθεσης του κυρίου Λέτα, που θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντική, με σημαντικές επισημάνσεις τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη, θα πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε ξανά τις όλες διαδικασίες που έχουμε σε πολλά θέματα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως Ένωση έχουμε τόσα πολλά regulations που στην ουσία αποθαρρύνουν και δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και συγκεκριμένα θέματα. Υπάρχουν δύο ομάδες κρατών μελών, όπως γνωρίζετε, όσοι έχουν τοποθετηθεί αυτή τη στιγμή μέσα από τις συζητήσεις στην Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Να είστε καλά, ευχαριστώ.